τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χίου, αναγνωρίζοντας τη δύναμη που χαρίζουν σε κάθε γυναίκα τα μαλλιά της, διοργανώνουν την Τρίτη στις 25 Δεκάτου 2022 και ώρα από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 στην κεντρική πλατεία της Χίου, δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την πρόσληψη του καρκίνου του μαστού. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή που χαρίζοντας τα μαλλιά τους, τα οποία εθελοντές, χιώτες, κομωτές, θα κόψουν και στη συνέχεια θα παραδοθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω με σκοπό τη δημιουργία περικών. Στο πλαίσιο της δράσης έχουν φωταγωγηθεί από την αρχή του μήνα σε ροζ χρώμα το κτίριο της Διεύθυνσης Πρόνοιας, το συντριβάν της Κεντρικής Πλατείας Χίου και το λιμάνι της Χίου. Η Αγγελικούλα θα πει για το πρόγραμμα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται με αφορμή το μήνα Οκτώβριο, ο οποίος τα τελευταία περίπου 35 χρόνια έχει καθιερωθεί να είναι ο μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Είναι στην ουσία μια ακόμα ευκαιρία για να μεταδώσουμε το μήνυμα. Η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές. Συνήθειες που μπορούν οι γυναίκες να καθιερώσουν στην καθημερινότητά τους και να τις εντάξουν, μπορούν πραγματικά να τους σώσουν τη ζωή. Ο προληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, περιλαμβάνει την αυτοεξέταση του μαστού, τακτικές επισκέψεις στο γιατρό και προληπτικές εξετάσεις. Η σημασία της συγκεκριμένης δράσης, πέρα από την πολύ σημαντική προσφορά των μαλλιών, είναι να μεταδώσουμε όλοι μαζί, ως σύμμαχοι, ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και συμπαράστασης για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Στόχος μας είναι να μην υπάρξουν άλλοι ασθενείς, να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες για τον προληπτικό έλεγχο, ώστε ο καρκίνος να αποτελεί στο μέλλον μια κακή ανάμνηση. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη νικά την ασθένεια, νικά το φόβο και την άγνοια. Για μία ακόμα χρονιά, όσον αφορά την προσφορά για τα μαλλιά από μικρές και μεγάλες γυναίκες και παιδιά, τα οποία θα διατεθούν από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου για να φτιάξουμε περούκες για όσες τις γυναίκες τις χρειαστούν. Πέρσι πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Υπήρξαν πολλές γυναίκες οι οποίες ήρθαν και παιδιά ακόμα και έδωσαν τα μαλάκια τους, τα οποία και εμείς με τη σειρά μας τα στείλαμε στην Αθήνα προκειμένου να πραγματοποιηθούν περούκες, τις οποίες έχουμε και στον Σύλλογο. Και αν κάποιος χρειαστεί, κάποια γυναίκα μάλλον χρειαστεί κάποια περούκα, ευχαρίστως, να τηλεφωνήσει στο Σύλλογο στο 22 710 41 125 προκειμένου να πάρει μια περούκα για όσο καιρό τη χρειαστεί. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός που χαρίζονται τα μαλλιά αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σαν Σύλλογος Καρκινοπαθών προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας να περάσουμε το μήνυμα ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια την οποία πλέον πρέπει να το παίρνουμε απόφαση, να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε και φυσικά να στεκόμαστε απέναντί του δυνατοί ούτως ώστε να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο που υπάρχει από αυτόν. Την συγκεκριμένη μέρα ο Σύλλογος Καρκινοπαθών θα κάνει κλήρωση ένα ποδήλατο για παιδιά ηλικίας από 4-5 ετών έως και 16, προκειμένου να τους δείξουμε ότι η ζωή είναι κύκλος, είναι ρόδα και γυρίζει και βεβαίως σήμερα μπορεί να είμαστε εμείς οι καρκινοπαθείς, προσπαθήσαμε, τον ξεπεράσαμε και αύριο μεθαύριο οποιοδήποτε άλλος θα βρεθεί στον τροχό αυτό να προσπαθήσει να, όσο μπορεί πιο δυνατά να ξεπεράσει το πρόβλημα. Και να πούμε ότι έχουμε ακόμα μια συνεργασία με τον Δήμο Χίου στις 30 του μήνα, όπου θα κάνουμε μια πορεία γύρω από τον κήπο. Θα ξεκινήσουμε από την Δημαρχία, θα κάνουμε τη βόλτα μας γύρω από τον κήπο και θα τερματίσουμε πάλι έξω από το Δημαρχείο. Ο Δήμος Χίου μας έκανε προσφορά κάποια πλουσάκια, στα οποία στην πίσω πλευρά θα υπάρχει το μήνυμα «Ο Δήμος Χίου ενάντια στον καρκίνο». Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους χυμούς κάμπου, οι οποίοι και εκείνοι μας έκαναν μία προσφορά με κάποια αναψυκτικά και έναν έπαινο που θα δώσει ο Σύλλογος σε όσους συμμετέχουν για να δώσουμε το μήνυμα για μία ακόμα φορά ότι ο καρκίνος νικέται.